Νάπολη της Ιταλίας και είναι Ιανουάριος του 2020 και βρίσκομαι σε μία εκκλησία η οποία λέγεται Εκκλησία Σαν Σεβέρο Ολ Πεντίνο και μέσα στην εκκλησία γίνεται μία έκθεση με σύγχρονους πίνακες που αφορούν την μετανάστευση των προσφύγων που φτάνουν στην Ιταλία. Η εκκλησία είναι καταργημένη για θρησκευτικές τελετές και είναι χώρος που γίνονται περιοδικές εκθέσεις και τώρα μέσα στην εκκλησία γίνεται μία έκθεση σύγχρονων Ιταλών ζωγράφων με το θέμα της μετανάστευσης καθώς βλέπουμε τους πίνακες της μετανάστευσης. Η εκκλησία αρχικώς κτίστηκε το 1448, κατεδαφίστηκε αρκετές φορές, 1500 και 1620, καθώς αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι του 18ου και 19ου αιώνα. Καθώς βλέπουμε τους πίνακες με θέμα την μετανάστευση και εδώ φαίνονται τα αλτάρια τα οποία υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, τα οποία τώρα είναι εν είδη μουσείου και ολόκληρος ο χώρος του ναού γίνεται για περιστασιακές εκθέσεις. Ωραίο σκάλισμα ενός αλταρίου μιας Αγίας Τράπεζας όπως φαίνονται στην εκκλησία Σαν Σεβέρο Ολ Πεντίνο, πίνακας με τους μετανάστες στις βάρκες που φθάνουν στην Σικελία και στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας και εδώ πάλι ένα ψάρι το οποίο έχει φάει πνιγμένους μετανάστες όπως φαίνεται στον πίνακα αυτόνανε. Η εκκλησία είχε πάθει και μεγάλες ζημιές κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι πρόσωποι που βλέπουμε είναι πολύ νεότεροι διότι για να γίνει η Duomo, η Via Duomo, αυτός ο ευθύς δρόμος κατεδαφίστηκαν προσώψεις πολλών κτηρίων και εκκλησιών μικρίνανε και δίπλα ακριβώς είναι ο γιγάντιος ναός Σαν Τζιόρτζιο Ματζιόρε. Σαν Τζιόρτζιο Ματζιόρε είναι γιγάντιος ο ναός αυτός. Ήταν βράδυ όταν πήγα μέσα. Ολόκληρο το δεξιό πλήτος της εκκλησίας έχει μειωθεί κατά 3 μέτρα περίπου, δηλαδή δεξιά κοιτάζοντας την εκκλησία το φάρδος έχει μειωθεί κατά 3 μέτρα για να υπάρξει η ευθεία οδός της Βίας Ντουόμου που οδηγεί στον μεγάλο καθεδρικό και το μητροπολιτικό ναό της Νάπολης, ενώ αντίθετα το αριστερό πλήτος έχει μείνει ως έχει. Τα διάφορα προσκυνητάρια και πρέπει να ξέρουμε ότι η Νάπολη βομβαρδίστηκε από τους συμμάχους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εδώ είναι ένα και ωραιότατο άγαλμα το οποίο υπάρχει μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Ματζιόρε και πιθανόν είναι ο Άγιος Ιανουάριος, ο οποίος είναι και ο πολιούχος της Νάπολης, Ιανουάριος του 2020.